Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ανθρώπους μέσα σε περίοδο πανδημίας είναι πιο αναγκαία από ποτέ και βρίσκεται στο προσκήνιο και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και μία γραμμή υποστήριξης και μία τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με το συντονιστή της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Φραγκίσκος Γονιδάκης. Κύριε Γονιδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα παράθυρο διαλόγου από τη μία και ελπίδες από την άλλη. Ναι, έτσι είναι. Η γραμμή έχει ξεκινήσει από το τέλος Μαρτίου. Η γραμμή είναι η 10306. Το 10306, ναι. Ακριβώς, 10306. Δεν είμαι ο συντονιστής γραμμής, είμαι ένας από τους ανθρώπους αυτούς που είναι στην ομάδα έργου που συντονίζει τη γραμμή. Είμαστε αρκετοί, δεν είναι ένα έργο που μπορεί να γίνει από έναν άνθρωπο. Βέβαια, είστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, ένας εκ των συντονιστών, ναι. Αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Και είναι μία σύμπραξη του Υπουργείου Υγείας με την πρώτη ψυχιατρική κλινική του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου που είναι στο Γινήτιο Νοσοκομείο, το ΑΡΓΟΣ που είναι η Ομοσπονδία των Φορέων για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και μας έχει βοηθήσει και το Χαμόγελο του Παιδιού πάρα πολύ. Μάλιστα. Και άλλοι φορείς που έχουν στείλει οι εθελοντές. Είναι δηλαδή μια σύμπρεξη δυνάμεων, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σε ποιους απευθύνεται? Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ακριβώς, και να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιεσμένος, αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα λόγω πανδημίας, λόγω άλλων καταστάσεων. Σωστά, σηκώνει το τηλέφωνο και σας καλεί. Ναι, ακριβώς. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα ή είναι ψυχολογικά πιεσμένος ή έχει κάποια δυσκολία και θέλει να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο. Και τη τελευταία εβδομάδα έχουμε δημιουργήσει και ένα επιπλέον πρόγραμμα πάνω σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή, το οποίο είναι μια πιο σταθερή επαφή με ανθρώπους που έχουν βρεθεί θετικοί από τον κορονοϊό, είναι σε απομόνωση ή νοσηλεύονται και θέλουν να έχουν μια πιο σταθερή ψυχολογική στήριξη. Οπότε έχουμε παραπομπές από το 10306 προς την ομάδα αυτή των ψυχολόγων και των ψυχοθεραπευτών, η οποία αναλαμβάνει να τους στηρίζει σε εβδομαδιαία βάση και με έναν πιο, αν θέλετε, σταθερό τρόπο. Δηλαδή έχουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και δεν είναι τυχαίο αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Μάλιστα. Η διάρκεια της συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής, δηλαδή πόσο διάστημα έχει ανέβει η συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή? Η γραμμή υπάρχει από τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Δεν έχει σταματήσει. Προφανώς είχε μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση το καλοκαίρι και τώρα έχουν αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η κίνηση, οπότε έχει ενισχυθεί και με περισσότερους εθελοντές. Κύριε Γονιδάκη, τα τηλεφωνήματα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρώτο lockdown? Έχετε κρατήσει κάποια στατιστικά που έχουν ενδιαφέρον? Ναι, βεβαίως έχουμε κρατήσει στατιστικά. Όχι. Στο πρώτο lockdown, επειδή υπήρχε και μεγαλύτερη, αν θέλετε, επικοινωνία της γραμμής προς το κοινό, υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός τηλεφωνημάτων. Ναι. Τώρα έχουν ανέβει σε σχέση με το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι το πικ, ας πούμε, της γραμμής που ήταν κυρίως τον Απρίλιο προς Μάιο ήταν περίπου γύρω στα 800 τηλεφωνήματα την ημέρα, είχε πέσει γύρω στα 100-150 τηλεφωνήματα το καλοκαίρι που τα πράγματα φαινόταν να πηγαίνουν καλύτερα και ο κόσμος ήταν έξω, και τώρα είμαστε γύρω στα 250-300-350 τηλεφωνήματα. Κύριε Γονιδάκη, μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος για να κλείσουμε. Βεβαίως. Φαντάζομαι απευθύνεται ένα κάλεσμα, αν μπορεί να θεωρηθεί κάλεσμα εντός αγωγικών, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, να σηκώσουν το τηλέφωνο και να σας καλέσουν. Ναι, και ειδικά στους ανθρώπους αυτούς που έχουν διαγνωστεί με το κορονοϊό, που είναι πάρα πολύ και που είναι πιεσμένοι και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να μας καλέσουν και μπορούμε να τους προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. 103-06. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.